Ναι. Δηλαδή το κοινό στο οποίο απευθύνεται και η πληροφορία που έχει είναι οτιδήποτε οδοντιατρικό mm-hmm. κυκλοφορεί είτε από άποψη επιστημονικών νέων είτε από άποψη νέων που έχουν σχέση με τις οδοντιατρικές σχολές, δηλαδή και φοιτητές οδοντιατρικής εκτός από mm-hmm. οδοντιάτρους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Εσύ είσαι φοιτητής, έτσι. Εγώ τελείωσα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Γιατί θυμάμαι που μπήκα στο site και μ' άρεσε πολύ γιατί είχες link για Καναδά. Έλεγες δηλαδή, θέλετε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό στον Καναδά ή για δουλειά, οδοντιατρική ναι. ή να πάτε για δουλειά. Μπείτε στο dennews.net, βάλτε το βιογραφικό, κάντε ένα τσαξιδάκι με το αεροπλάνο. Και να πάτε κάνετε δουλειά Καναδά. Κάπου εκτός Ελλάδας, γιατί και βάσει ερευνών που έχω βγάλει στην Ελλάδα, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε υπερπληθώρα οδοντιάτρων και δεύτεροι στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ. Οπότε η συμβουλή είναι. Να φύγεις έξω. Έξω. Και είδα ότι έξω και μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, και ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι φοράνε αυτά τα κάτι γυαλιά, σαν μικροσκόπια όταν δουλεύουν πάνω στο οδοντιάτρο. Για να έχουν καλύτερη λεπτομέρεια σε αυτό που κάνουν οι οδοντίατροι. Εντάξει, ο εξοπλισμός στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό είναι ακριβώς όσον αφορά του οδοντίατρους. Είναι πολύ ακριβώς. Δηλαδή, ξεπερνάει άλλα... 20-30.000 ευρώ, έτσι. Για στήσιμο, ναι, και παραπάνω. Δηλαδή, ένας οδοντίατρος πόσα περίπου θέλει για να στήσει ένα, ας πούμε, προς το καλό εργαστήριο. Μπορεί να στήσει και με 30-40 χιλιάρικα που είπες, ναι. αλλά κατά βάση τα δάνεια που παίρνει η νέοι οδοντίατροι είναι πολύ περισσότερο. Να πούμε όμως ότι ο κόσμος μπορεί να μπει στο dennews.net και τι να κάνει, φίλες και φίλοι, να δει πού θα βρει να αγοράσει μηχανήματα, πώς να ενημερωθεί, να μιλήσει με οδοντιάτρους και να του πούνε είναι καλό αυτό το μηχάνημα, δεν είναι καλό αυτό το μηχάνημα, τι να προσέχεις, κλιβάνους, πράγματα, κέρατα, μύδια, τα πάντα. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες. Μία κατηγορία είναι ο κατάλογος των οδοντιάτρων, mm-hmm. ο οποίος να πούμε ότι τον συμπληρώνουν μόνοι τους οι οδοντιάτροι. Μπαίνουν, mm-hmm. συμπληρώνουν τη φόρμα τους και καλούμε και όλους τους οδοντιάτρους όσους θέλουν να μπουν και βάζουν τα στοιχεία τους ως διαφημιστικό. Δωρεάν και όλα δωρεάν. Πολύ σημαντικό αυτό, θα το ξαναπώ, μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Τι μας λέει ο Δημήτρης? Μας λέει ότι μπείτε στο dennews.net, γράψτε τα στοιχεία σας, μη βαριέστε οι οδοντίατροι, άντε γιατί να μπουν στο ίντερνετ, βάλτε τα στοιχεία σας, δεν χρεώνει τίποτα το dennews.net και μπορεί να σας βρει κάποιος ο οποίος ψάχνει οδοντίατρο καλή ώρα στην Αγία Παρασκευή, να σας βρει στο Χαλάνδρι ή στο Περιστέρι οπουδήποτε, Δυτική Αττική Forever, και να πει τι, να πει θέλω οδοντίατρο αύριο το πρωί, να με δει, να με δεχτεί, να μου φτιάξει το δοντάκι, να το σφραγίσω. Δεύτερον, παρουσιάσεις οδοντιατρικών εκδηλώσεων. Είτε από συλλόγους, είτε από συνέδρια οπουδήποτε διοργανώνονται. Και όσοι σύλλογοι δεν έχουν αφίσα, τους φτιάχνουν και αφίσα και πάλι δωρεάν. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή η κατηγορία των επιστημονικών νέων. Είτε μεταφρασμένες σε Ελλάδα, είτε μεταφράζω εγώ ίδιος ξένες έρευνες που γίνονται καινούργιες και τις βάζουμε. Άλλο. Το άλλο είναι ότι παρουσιάζουμε αυτό το προϊόντα που είπες, το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ όσο θα έπρεπε. Αλλά σιγά σιγά προστίθενται. Βασικά γίνεται. Πώς θα είναι το dennews.net στο μέλλον? Μετά από ένα χρόνο δεν είναι ούτε έτσι πως το φαντάστηκα όταν το ξεκίνησα. Ξεκίνησε ως σχολιασμός των πραγμάτων της Οδοντιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Αλλά μετά η πληροφορία που ερχόταν στο Den News ήταν πάρα πολύ και έτσι με τον καιρό επεκτείνεται συνέχεια. Ελπίζω να φτάσει αυτό που θέλω εγώ να είναι διεθνές. Όχι, να μην μείνει στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε στο ότι καλύτερο, γιατί όταν βλέπω νέοι άνθρωποι σαν και εσένα, σαν και εμένα και κάνουν πράγματα στο ίντερνετ και εσύ καλή ώρα έρχεσαι τώρα και λες ότι τελείωσα μια σχολή, κάνω και κάτι, φτιάχνω ένα site, ενημερώνω έναν κόσμο, δίνω ένα έναυσμα, έρχεται και κάποια εταιρεία καλή ώρα, μου δίνει χρηματοδότηση να το συνεχίσω και πάω στο αύριο με βάρκα την ιντερνετική μου ελπίδα. Έτσι. Και όλα ξεκίνησαν από το μηδέν όλα αυτά που γίνεται. Και ένα πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι μπορούν να βρουν και δουλειά μέσω του Den News. Οδοντίατροι νέοι ή μέσω των αγγελιών που και αυτές είναι δωρεάν, ψάχνουν δουλειά ή θέλουν να νοικιάζουν ένα ιατρείο ή πουλάνε ένα οδοντίατριο. Όλες οι πληροφορίες αυτές μπορούν να τις βάλουν στις ειδικές φόρμες, εντελώς δωρεάν το ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, και να βρουν αυτό που ψάχνουν. Και οτιδήποτε οδοντιατρικό, πιστέψτε με, παίζει στο Den News. dennews.net, Δημήτρη σε πρώτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάτσεις εδώ για να δούμε το επόμενο θέμα, το οποίο φίλες και φίλοι είναι εκπληκτικό. Στείλαμε το μυστικό undercover agent της εκπομπής Πάνο Κοντογιώργο. Πού? Στο public. Και τι του πάμε? Για πες μας ρε μεγάλε, τι υπάρχει για παιδάκια? Υπάρχουν πράγματα να μας δείξεις που μπορεί να βρει ο κόσμος? Και εσείς αυτά που θα δείτε μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Απλώς εμείς τι να κάνουμε, πηγαίνουμε όπου είναι πιο εύκολο να κλείσουμε με τις δημόσιες σχέσεις για να γίνει το γύρισμα. Μην μας κατηγορήσετε. Ευχαριστώ.
Θεωρώ πως οι γονείς ψωνίζουν τεχνολογία για τα παιδιά. Εντάξει, και εμείς από πλευρά μας προσπαθούμε να φέρνουμε κάποια πράγματα τα οποία να έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Και τελικά νομίζω ότι συγκλίνουν στο να αγοράσουν κάποια τέτοια πράγματα. Βέβαια, πολλές φορές χρειάζεται και η όθηση των παιδιών από πλευράς τους, ώστε να γίνει αυτή η αγορά. Οι ηλικίες οι οποίες απευθύνονται τα παιχνίδια αυτά ξεκινούν από το προσχολικό στάδιο. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια όπως ας πούμε τα κομπιούτερ τα οποία είναι για προσχολική ηλικία. Και από εκεί και πέρα αναλόγως το παιχνίδι μπορεί να απευθυνθούν σε ηλικία μέχρι και 10-12 χρονών. Παίρνει λοιπόν μητέρα. Κατ' ουσία με βρίσκει μητέρα, γιατί είχα πάει για μια ομιλία σε ένα σχολείο, να μην πω σε ποιο σχολείο, γιατί είναι ιδιωτικό. Είχα πάει σε μια ομιλία και με ρωτάει, πότε δίνω κύριε Βασιλάκο υπολογιστή στο παιδί. Της λέω, υπολογιστή στο παιδί δίνεις από τα 4, από τα 5 και καλά έκανες και έδωσες, γιατί σε αυτή την ηλικία του είχε δώσει υπολογιστή. Ίντερνετ όμως δίνεις πάντα με καθοδήγηση και επιτήρηση. Το παιδί το μικρό δεν το αφήνουμε μόνο του ασυνόδευτο. Όπως το συνοδεύουμε για να βγει έξω τα ψωνάκια του, την κυκλοφορία του, τα πραγματάκια του, πώς θα περάσει το δρόμο, το ίδιο πράγμα κάνουμε και στο ίντερνετ. Αλλά, πού θα σας πάω τώρα? Θα σας πάω στο Γιώργο Επιτίδιο. Στον κόσμο του αύριο. Αφού το παιδί, ρε Γιώργο, είναι ο κόσμος του αύριο, γιατί μιλάμε εμείς γεράσαμε πια. Εντάξει, γεράσαμε εμένα, αλλά έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια έκφρασης, μπορούμε να ψάξουμε περισσότερα πράγματα μέσα στο ίντερνετ, το οποίο θέλει μια μόρφωση για να το κάνει. Σιγά σιγά όμως θα αντικατασταθούμε και εμείς από τη νέα γενιά κάποια στιγμή, και έτσι πρέπει να γίνεται. Νέες γενιές έρχονται παντού, και στη ζωή και στην τεχνολογία. Ποια είναι η νέα γενιά για την οποία θα μας μιλήσεις τώρα? Θα μιλήσουμε για νέες γενιές στα αυτοκίνητα. Ωραία. Και θα μιλήσουμε για πραγματικά πράγματα, διότι συζητάμε πολύ για καινούργιες τεχνολογίες, καινούργια αυτοκίνητα για παράδειγμα, αλλά είναι όλα πράγματα που είναι στο γραφείο των σχεδιαστών ή concept κτλ. Επανάκριβα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής ξέρουμε τα υβριδικά αυτοκίνητα που τι κάνουνε, έχουν μια μπαταρία και η μπαταρία γεμίζει από το φρενάρισμα του οδηγού. Και μάλιστα, περιμένουμε την επόμενη γενιά που μας λένε θα έρθει σε μερικά χρόνια, αυτοκίνητα θα μπορείς να τα βάλεις και στην πρίζα και να είναι και υβριδικά. Λοιπόν, οι Κινέζοι δεν περίμεναν πότε θα φέρουν την επόμενη γενιά ο υπόλοιπος κόσμος και παρουσίασαν, σωστά, και παρουσίασαν ήδη το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής plug-in hybrid, όπως λέγεται, το οποίο μπορείς να το βάλεις και στην πρίζα, κοστίζει γύρω στα 16.000 ευρώ. Ένα δανειάκι θα πάρουμε, Γιώργο, με ένα καταναλωτικό. Κοίταξε, άμα το σκεφτείς, δεν είναι και πάρα πολύ ακριβό. Επίσης, και 16.000 δύο χρόνια πρέπει να δουλεύουμε. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, συγκρίνεις και με τα άλλα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην αγορά αυτή τη στιγμή. Ναι. Ξέρεις, ένας Ιαπωνέζος καθηγητής είχε πει ότι γιατί δεν έχουν βγει ακόμα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διότι εάν βγάλουμε ηλεκτρικά θα μας τα αντιγράψουν οι Κινέζοι και θα τα πουλάνε φτηνότερα από όλους. Οπότε λοιπόν αρχίζουν να βγαίνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φαίνεται ότι ο Ιαπωνέζος απεδείχθη ότι είχε δίκιο. Σωστό. Μούλησε τις απορίες, θέλω να πάρω υβριδικό, δεν μπορώ ακόμη. Κάποια στιγμή ελπίζω Θεού θέλοντος και εργασίας ευδοκούσης να το πάρω. Μακάρι θα γλιτώσει και λεφτά βάζοντάς το στην πρίζα τώρα πια. Καλό. Επόμενο θέμα. Ευκολότερο παρκάρισμα. Να δούμε. Πούμε και δύσκολο στο παρκάρισμα, ρε Γιώργο, δώσ' μου συμβουλές. Κοίταξε να δεις. Η τεχνολογία βοηθά για όλα. Και η εταιρεία Ford στην προκειμένη περίπτωση έχει φτιάξει ένα καινούριο σύστημα παρκαρίσματος, ναι, το οποίο όχι μόνο σου παρκάρει το αυτοκίνητο, σου βρίσκει και θέση στάθμευσης. Γιατί και αυτό είναι δύσκολο. Πώς βρίσκει, ρε Γιώργο, θέση στάθμευσης? Εσύ θα μας τρελάνεις τώρα. Δηλαδή, τι εντοπίζεις στο η περιοχή που βρίσκεται για να συστήλει? Καλά, δεν την εντοπίζεις σε όλη την περιοχή. Ουσιαστικά εσύ οδηγείς, αλλά δεν χρειάζεται να κοιτάς δεξιά-αριστερά ή να πηγαίνεις σιγά και να σου κορνάρει από πίσω, άντε προχώρα μέχρι να βρεις θέση. Ο εφιάλτης μου, τώρα μην μου το θυμίζεις, ο μόνιμος μου εφιάλτης. Η καθυστέρησή μου. Σωστά. Εσύ λοιπόν, στο παρκάρισμα. Εσύ λοιπόν απλώς προχωράς, οδηγείς και έχει ανιχνευτές, ραντάρ ουσιαστικά, ωραία, που μόλις βρουν μια θέση στάθμευσης, αμέσως αρχίζει και σου φωνάζει. Ωραία. Και μετά πατάς ένα κουμπί και το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να πατάς το γκάζι για να καθορίσουμε ποια ταχύτητα πρέπει να μπεις μέσα και θα μπει και θα παρκάρει μόνο του. Τέλεια. Νομίζω ότι όλες